Η Μενούνος έρχεται στην Ελλάδα για να παντρευτεί. Ένα νέο βίντεο από το κοσμηματοπολείο της Ομόνιας είδε το φως της δημοσιότητας, προκαλώντας την αντίδρασή της Υπουργού Προστασίας του Πολίτη. Δείχνει την βίαιη προσπάθεια ορισμένων αστυνομικών να περάσουν χειροπέδες στον Ζακ Κωστόπουλο, ενώ είναι πεσμένο στο έδαφος. Αστυνομικοί προσπαθούν να περάσουν χειροπέδες στο Ζακ Κωστόπουλο. Είναι ξαπλωμένο στο πεζοδρόμιο. Ένας αστυνομικός φαίνεται να τον κλωτσάει και ένας άλλος να κρατάει στα χέρια του το μαχαίρι που είχε σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες λίγο πριν ο 33χρονος. Το βίντεο που δημοσίευσε η εφημερίδα των συντακτών δείχνει το θύμα μετά τις εφιαλτικές στιγμές που έζησαν όλη μέρα μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας. Λίγα λεπτά πριν, ο Ζακ Κωστόπουλος, σε κατάσταση πανικού, αφού έσπασε τη βιτρίνα του κοσμηματοπολείου, πήρε στα χέρια του ένα σπασμένο γυαλί και απειλούσε τον κόσμο αλλά και το διασώστη του ΕΚΑΒ. Όλα αυτά σύμφωνα με βίντεο ντοκουμέντο, αλλά και τον ιδιοκτήτη του καταστήματος, ο οποίος χθες αφέθηκε ελεύθερος. Τον κλώτσισα στο πρόσωπο όταν πήγαινε να βγει. Στο συγκατηγορούμενο δεν έδωσα προσοχή. Εγώ ήμουν σε κατάσταση σοκ. Μετά βγήκε, δεν σηκώθηκε, ήρθε ένας διασώστης και του έδωσε το κεφάλι. Στη συνέχεια εκεί που καθόταν κάτω σηκώθηκε, έσπασε ένα μεγάλο κομμάτι κρυστάλλου, αυτό τουλάχιστον είδα εγώ, και προχώρησε προς τα κάτω. Όσοι τον είδαν κάνανε στην άκρη. Πήγε να χαρακώσει και το διασώστη. Στράφηκε και κατά άλλον, τι είχε να χάσει. Το βίντεο προκάλεσε την αντίδραση της Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, ενώ σύμφωνα με ανακοίνωση του Αρχηγείου της Αστυνομίας έχει ξεκινήσει προκαταρκτική έρευνα. Το βίντεο που είδε σήμερα το φως της δημοσιότητας εμφανίζει σκηνές που προκαλούν αποτροπιασμό. Πράξεις και συμπεριφορές που δεν είναι ανοιχτές ούτε από την κοινωνία ούτε από την ένωμη τάξη. Έκαναν οι συνάδελφοι με αυτό που έπρεπε να κάνουν σύμφωνα με τη διεθνής αστυνομική πρακτική. Ο ιδιοκτήτης δικαιολογήθηκε χθες μιλώντας αποκλειστικά στο Βαγγέλη Γκούμα. Ζητώ συγγνώμη για αυτό που έχει γίνει και λυπάμαι πάρα πολύ. Μάλιστα. Και ακόμα συγκινούμε γιατί δεν το περίμενε, έχω παιδιά σαν το γιο μου. Δεν έπρεπε να φύγει το παιδί αυτό. Την ίδια ώρα, ο 73χρονος κοσμηματοπόλης ζητά συγγνώμη για ό,τι έγινε και υποστηρίζει ότι τον 55χρονο γείτονα, που φαίνεται στο βίντεο να συμμετέχει στον ξυλοδαρμό του Ζακ Κωστόπουλου, δεν τον κάλεσε κανείς. Ο άλλος ήρθε μόνος του, δεν τον κάλεσε κανένας. Τον χτύπαγε για να μην βγει έξω μέχρι να έρθει η αστυνομία να τον συλλάβει. Εγώ παρασύρθηκα βλέποντάς τον, θέλοντας κι εγώ να τον εμποδίσω να φύγει μέχρι να έρθει η αστυνομία. Ο 55χρονος, ο οποίος συνελήφθη και αναμένεται να βρεθεί αύριο ενώπιον του ανακριτή, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της οργάνωσης Πατριωτικού Μετόπου, είναι ένα από τα στελέχη του, υπεύθυνος για την Ανατολική Αττική, όπως αναφέρεται. Συγκλονίζει αυτό της μάρτυρας στην ιστοσελίδα newpost.gr. Με το που πλησιάζει το κεφάλι στη βιτρίνα, μου φαίνεται πρώτος ο άλλος, όχι ίδιο, ο άλλος το άσπρο που κάθισε. Πόνει μία πλωσιά και τους πάει δηλαδή το ένα από μήνα τζάμι πάνω στο κεφάλι, με το πόδι. Πήρα μπροστά και όρμηξα, λες το αίμα, είναι κάτω, πεσμένο. Θα τον εσκοτώσεις. Το μεσημέρι άγνωστοι έσπασαν τις βιτρίνες καταστημάτων στον ίδιο δρόμο που βρίσκεται το κοσμηματοπολείο. Τις εικόνες κατέγραψε ο Βαγγέλης Γκούμας με τον εικονολήπτη του Σταρ και δέχθηκαν ανέτη επίθεση. Τα σπάγανε και πετάγανε και φωτοβολίδες με κρότο ή δεν ξέρω τι άλλο που έκανε σαν πιστολιές. Είναι λίγα λεπτά μετά τις 3:30 το μεσημέρι και οι περαστικοί βλέπουν έντρομη μια ομάδα κουκουλοφόρων να κατευθύνεται προς την οδό Γλάστονος. Φτάνουν μπροστά σε δύο κοσματοπολία και ένα κατάστημα με είδη ρούχων και αρχίζουν να χτυπούν με μανία τις βιτρίνες. Ξαφνικά εκεί που καθόμουν, δύο βάρασαν τη βιτρίνα με κάτι, δεν πρόλαβα να δω τίποτα. Τα τρία καταστήματα βρίσκονται σε απόσταση λίγων μέτρων από το κοσματοπολείο που έχασε τη ζωή του ο 33χρονος Ζακ. Είδα μια μεγάλη ομάδα κουκουλοφόρων με μαύρα να τα σπάνε και να φωνάζουνε. Το σημείο της καταδρομικής επίθεσης, όπως μπορείτε να δείτε, έφτασε μετά από λίγο μεγάλη ομάδα αστυνομικών. Ναι, αυτό όπως το βλέπετε, το σπάσανε και φύγανε. Οι καταστηματάρχοι ζουν τις τελευταίες ημέρες με το φόβο ότι θα πέσουν και αυτοί θύματα επιθέσεων. Ενώ την ίδια στιγμή βλέπουν και την πελατεία τους να μειώνεται λόγω των τελευταίων περιστατικών. Η ένταση αλλά και ο φόβος που ζουν στην περιοχή θα μπορούσε ίσως να δικαιολογήσει την ανέτεια επίθεση που δέχτηκε από μεμονωμένα άτομα το τηλεοπτικό συνεργείο του Σταρ, το οποίο απλά κατέγραφε εικόνες από τα σπασμένα καταστήματα.
το μαγαζί. Κύριε, δεν τράβηξα. Δεν το φοβάσαι εμένα. Αλλάζουμε κλίμα. Σημαντικές προσωπικότητες από όλο τον κόσμο παρευρέθησαν στην απονομή των ετήσιων βραβείων του Ιδρύματος.